Ενώ η ΑΕΚ, σαν χθες το 1968, κατακτούσε τον πρώτο διεθνή τίτλο του ελληνικού μπάσκετ. Ρόδη ΑΕΚ καθυλώνει σήμερα την φημισμένη Σλάβια Πράγας. 2-1 και λίγη αυτή τη στιγμή. Λίγη ο αγών. Είμαστε πρωταθλητέ Ευρώπης. Είμαστε πρωταθλητέ Ευρώπης. Η ΑΕΚ ενίκησε. Όσα χρόνια και αν περάσουν από εκείνο το βράδυ της 4ης Απριλίου του 68, ο άθλος της Βασίλισσας ΑΕΚ θα παραμένει ζωντανός στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Ευλογημένοι οι 80.000 φίλαθλοι που κατέκλυσαν κάθε γωνιά του Παναθηναϊκού Σταδίου και έγραψαν νέο ρεκόρ Γκίνες, τυχεροί όμως και εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα που με ένα ραδιοφωνάκι κολλημένο στα αυτή άκουγαν τον Βασίλη Γεωργίου να περιγράφει την εποποιία του Αμερικάνου, του Τρότζου, του Ζούπα και των άλλων παικτών απέναντι στη σπουδαία Σλάβια Πράγας. Ο Ζούπας δίνει στον Τρότζο, λέει: Δίνετε μου την μπάλα, τη παίζω όπως θέλω εγώ. Λίγοι από την άβρα εκείνου του ιστορικού τελικού του κυπέλου κυπελούχων είχαν την ευκαιρία να νιώσουν οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της σημερινής ομάδας της ΑΕΚ κατά την επίσκεψή τους στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Το τελικό 89-82 δεν χάρισε μόνο το πρώτο τρόπαιο από ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα, άνοιξε και το δρόμο για να πανηγυρίσει το ελληνικό μπάσκετ και άλλους σπουδαίους τίτλους.